Η δεκαετία του 60 είναι για μένα η πρώτη δεκαετία της ζωής μου, στιγμάτισε όλη μου τη ζωή και όταν μου πρότεινα να επιμεληθώ το φετινό ημερολόγιο βιβλίο για το ΤΑΣΕ, είπα αμέσως θα ήθελα να κάνω τη χρυσή δεκαετία του 60. Είναι μια δεκαετία που έφερε μικρά θαύματα στην τέχνη, στον πολιτισμό, στη μουσική, στο θέατρο, στις επιστήμες, γενικότερα στην ανθρωπότητα. Έχουμε να θυμόμαστε πολλά και απόψε εδώ, στο Κήπος Καφέ, νομίζω πως οι παλιότεροι θα νοσταλγήσουν και οι νεότεροι θα μάθουν πώς διασκέδαζαν οι Έλληνες στη χρυσή δεκαετία του 60. Αν κρίνουμε από τις σελίδες, ουσιαστικά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και πρέπει να είναι προϊόν έρευνας. Δεν είναι έτσι, δεν έχει γίνει, ας πούμε, σίγουρα δεν έχει γίνει. Τι απαιτήθηκε για να το κάνετε αυτό? Όπως ξέρετε, όλα μου τα βιβλία απαιτούν τεράστια έρευνα, γιατί μιλάμε για 40 βιογραφίες και 10 ακόμη βιβλία που έχω κάνει για το ελληνικό κινηματογράφο γενικότερα. Νομίζω πως σίγουρα για να βρεις τόσα πολλά στοιχεία, να καταγράψεις και να ερμηνεύσεις αυτή την εποχή, νομίζω πως χρειαζόταν τεράστια έρευνα και την έχω κάνει. Και νομίζω πως απόψε εδώ θα περάσουμε υπέροχα, γιατί δεν θα μάθουμε απλά μόνο, θα διασκεδάσουμε έτσι όπως διασκέδαζαν οι Έλληνες στα χρυσά χρόνια του 60. Ένα χρόνο κράτησε όλη αυτή η έρευνα, γιατί πραγματικά μπήκα σε βιβλιοθήκες, μίλησα με ανθρώπους για όλη αυτή τη δεκαετία, με τα Όσκαρ, με τις Κάνες, με τα βραβεία Νόμπελ. Έχουμε πολλά να θυμόμαστε. Εγώ απλά σαν νεαρός ηθοποιός που όταν ξεκινούσα, το όνειρό μου ήταν να είμαι στην Οδό Ονείρων, στην όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη, να συνεργάζομαι με τον Μάνο Χατζηδάκη. Όλα αυτά συνέβησαν αργότερα όταν μπήκα στο χώρο, γιατί η πρώτη μου δουλειά στο θέατρο ήταν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μετά με τη Ρένα Βλαχοπούλου, αυτά τα ξέρετε. Και δισκογραφικά, μιας και έβγαλα και τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου σε δίσκους, συνεργάστηκα με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Μπλέσα, τον Σπανό, με όλους τους σπουδαίους. Έχω να θυμάμαι πολύ ωραία πράγματα από την πολύχρονη πορεία μου και αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος. Η χρυσή δεκαετία του 60 μπορούμε να την ονομάζουμε έτσι, γιατί ήταν η δεκαετία πραγματικά της αθωότητας.